Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση του ποινικολόγου Απόστολου Λίτρα σχετικά με την αίτηση αποφυλάκηση που έχει υποβάλει. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα. Ματίνα, 15 μέρε μετά το αίτημα αποφυλάκηση που είχε υποβάλει ο Απόστολο Λίτρα στο Συμβούλιο Πλημμυλιοδικών, ο Ισαγγελέα Γιώργο Πολυκράτης εισηγείται στο Δικαστικό Συμβούλιο να βγει από τη φυλακή ο Απόστολο Λίτρα, με ηλεκτρονική επιτήρηση δηλαδή, να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και να του χορηγηθεί βραχιολάκι. Είναι κάτι το οποίο ο ίδιο είχε ζητήσει και στην αίτηση αποφυλάκηση που είχε υποβάλει, στην οποία τόνιζε. Ότι δεν παραβίαζε του περι... τους περιοριστικού όρου που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία, ότι όταν είχε αφαιθεί ελεύθερο. Ότι δεν ήταν εκείνο που είχε προτρέψει τότε την πρώην σύζυγό του, την κόρη του και τον συνεργάτη του να πάνε στο σπίτι τη 37χρονη σύζυγου του, την οποία είχε ξυλοκοπήσει άγρια. Ένα ισχυρισμό Ματίνα ο οποίος φαίνεται να έπεισε τον εισαγγελικό λειτουργό, ειδικά μετά την υπεύθυνη δήλωση που είχε καταθέσει η κόρη του, ότι ο πατέρας της δεν είχε καμία σχέση, δεν γνώριζε το παναμικρό για την ευνίδια επίσκεψη στο σπίτι του θύματος. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η σύγκριση του εισαγγελέα, τότε ο Απόστολος Λίτρας θα βρεθεί στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Μάλιστα, Έλενα Γαλάρη, να σε ευχαριστήσουμε.